αναφίβολο. Είπα στο σύνολο. Μετά από αυτό το πράγμα, εντάξει. Όχι, το θυμάμαι γιατί ήταν ένας και νεοφανής κανονισμός και δεν τον ξέραμε πώς εφαρμόζεται. 77-77, η κατοχή βεβαίως είναι για τους Ρώσους. Εδώ ο πρόεδρος δεν κάνει δίκτυο πανέλα, το δείχνει. Πω, πω, πω. Θα έχουμε και επεισόδια. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Γιατί πετούν αντικείμενα τώρα στον πάγκο. Προκάλεσε ο πρόεδρος, τους έλεγε να πετάξουν. Το έδειξε η κάμερα. Έβαζε τα χέρια του πίσω και έλεγε. Το έκανε, όχι, και έλεγε να πετάξουν. Και μετά πήγε στην γραμματεία κατευθείαν. Το μάτι στραβώνει τώρα. Στραβώνει η ατμόσφαιρα γιατί έχουμε ρίψει αντικειμένο, νερά. Ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί να πει. Και ο Κούπερ πήρε ένα μπουκάλι και το πέταξε πίσω πάνω στην κερκίδα. Και οι Ρώσοι απομακρύνονται από τον πάγκο, φεύγουν. Εντάξει, λες και βλέπουμε εικόνες από ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Το θέμα τώρα δεν είναι. Βλέπουμε το θέμα ότι αυτό είναι δύο αγωνιστικές τώρα. Θα τιμωρηθεί δηλαδή χωρίς λόγο. Οι Ρώσοι αποχωρούν. Έφυγαν όλοι πλην του Γκουίν και τους καλεί πίσω ο Μπολτσάκοφ. Έχει μείνει ο Χάμιλτον